Άλλαξαν το χρώμα της περιφέρειας Κρήτης στον εκλογικό χάρτη της χώρας οι ευρωεκλογέ. Το νησί μοιράστηκε στα δύο. Χανιά και Ρέθυμνο κράτησαν το μπλε χρώμα λόγω της επικράτησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχασε την πρωτιά σε Ηράκλειο και Λασίθη που την κατέκτησε το Πασόκ. Αναλυτικά σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, η Νέα Δημοκρατία στο νησί συγκέντρωσε 26%, το Πασόκ 23,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 15,7%, το ΚΚΕ 7,2%, η Ελληνική Λύση 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, η Φωνή Λογικής 3%, η Νίκη 2,9%, το ΜΕΡΑ 25%, 2,6% και τα λοιπά 12%. Έχουμε αναγνωρίσει τα λάθη μας, πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε ώστε να, μπορεί, να, μπορέσουμε να ανακτήσουμε όλο αυτό το ποσοστό που έχει χαθεί. Σε επίπεδο περιφερειακών ενωτήτων, στα Χανιά η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε 27,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 17%, το ΠΑΣΟΚ 14,6%, το ΚΚΕ 9,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, πλεύση ελευθερία 4%, η φωνή λογική 3,5, η νίκη 3,2 και το μέρα 25 3,2%. Η κυρίω στόχευση είναι να έρθουμε πιο κοντά στην Ευρώπη. Για να έρθουμε πιο κοντά στην Ευρώπη, πρέπει οι μισθοί να αντιστοιχούν σε σχέση με τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη. Στο Ρέθυμνο 28,5% πήρε η Νέα Δημοκρατία, 25% το Πασόκ, 12,9% ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,5% η Ελληνική Λύση, 5,4% το ΚΚΕ, 3,8% η Νίκη 3,6 η, 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 η Φωνή Λογική, 3,3 η Πλεύση Ελευθερία και 2,5% η Νέα Αριστερά. Στο νομό Ηρακλείου το Πασόκ πήρε 26,4% η Νέα Δημοκρατία 24,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 16,2% το ΚΚΕ 7%, η Ελληνική Λύση 5,8% η Φωνή Παραγωγική 3% όπω και η Πλεύση Ελευθερία, 2,6% η Νίκη και 2,5% το Μέρα 25. Στον Ομολασιθίου το Πασόκ πήρε 29,4%, η Νέα Δημοκρατία 26,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 14%, το κούκου 6,4%, η Ελληνική Λύση 5,6%, η Πλεύση Ελευθερία 3%, το Μέρα 25%, 2,3%. Η νίκη 2,2 και η φωνή λογική 1,6%. Μάλλον οι αποκαλύψει συγκλονιστικέ σε πολλά ζητήματα, όπω το κεραμέως γκέιτ, η συγκάλυψη στα τέμπη, θέματα καθημερινότητος και βέβαια και μια ατζέντα η οποία προφανώ ενόχλησε το ακροδεξιό ακροατήριο που είχε αναγκαλιστεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Και αναφέρομαι στην ισότητα στο κάμο και σε άλλα θέματα τέτοιου χαρακτήρα. Όπω και να έχει νομίζω ότι η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για, το, για τον τόπο, σε πολιτικό επίπεδο. Σε επίπεδο Κρήτη, η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό τη στο Δήμο Γάβδου με 36,4% και το χαμηλότερο στο Δήμο Γόρτινας με 21,8%. Το Πασόκ έφτασε το 38,3% στο Δήμορο Παιδίου Λασιθίου και η χειρότερη επίδοσή του εντοπίστηκε στη Γάβδο με ποσοστό 6,8% ενώ σε επίπεδο περιφερειακή ενότητα στα Χανιά συγκέντρωσε το χαμηλότερο ποσοστό του με 14,6% καταλαμβάνοντα την τρίτη θέση. Το Πασόκ κατέλαβε τη δεύτερη θέση στου Δήμους Αποκορώνου και Κισάμου με το υψηλότερο να καταγράφεται στον Αποκόρονα με 18,3%. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δεύτερο στο συνολικό ποσοστό στη χώρα, στην επικράτεια, όμως βλέπουμε όπως είπατε κι εσείς ότι σε πάρα πολλές εκλογικές περιφέρειες το, το ΠΑΣΟΚ ε, κερδίζει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς γιατί το ΠΑΣΟΚ μίλησε πολιτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό του στη Γάβδο με 20,3% και το χαμηλότερο στο Δήμο Μιλοποτάμου με 8,5% ενώ για τα Χανιά ο χαμηλότερος Δήμος για το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Ίσαμος με 12,5%. Σε επίπεδο περιφερειακή ενότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ το καλύτερο ποσοστό του το πήρε στα χανιά με 17%. Το κόμμα φαίνεται ότι επικροτείται η αναγέννηση την οποία έχει φέρει ο πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη, και αυτό μα κάνει να ονειρευόμαστε. Αλλά αυτό φέρνει βέβαια και την ηθική υποχρέωση να συνεχίσουμε ήδη από αύριο την αντιπολίτευση με επιχειρήματα, με κοστολογημένα προγράμματα και να αποδείξουμε ότι είμαστε μια εναλλακτική κυβέρνηση. Το ΚΚΕ αύξησε τα ποσοστά του, κυρίω στα χανιά, που πήρε 9,1%, ενώ το χαμηλότερο για την Κρήτη το κατέγραψε στο Ρέθυμνο με 5,4%. Σταθεροποιείται ένα βήμα που και αυξάνεται. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται και με στην Ευρωβουλή και με στη Βουλή, αλλά πολύ περισσότερο στου αγώνε που θα έχουν το διάστημα, σαν τη μέτρα που θα έρθουν. Στα μικρότερα κόμματα η Νέα Αριστερά αναδείχθηκε τρίτη δύναμη στο Δήμο Γάβδου, ενώ στο Δήμο Σφακίων την τέταρτη θέση κατέλαβε η φωνή της Λογικής με ποσοστό 9,7%.